Η τοπική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου Εύρου πραγματοποίησε συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους Αλεξανδρούπολης ενάντια στα μέτρα του πολυνομοσχεδίου. Η σημερινή κινητοποίηση είναι μια πρώτη απάντηση των εργαζόμενων σε αλληλεγγύη που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, έκτακτα, με δεδομένο και ότι σήμερα στη Βουλή θα ψηφιστούν τα προαπαιτούμενα και μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα. Έχει ο κόσμος δοκιμάσει πολλά πράγματα. Έχουμε δει διαφόρους, υπουργούς κυβερνήσεις κτλ. Οι μάγειροι έχουν αλλάξει πολλές φορές, αλλά η συνταγή παραμένει η ίδια. Ποια είναι αυτή, ειδικά στο ασφαλιστικό? Αύξηση στα όρια ηλικίας, κατάργηση συντάξεων. Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιάννης Χιόνης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύρου. Συγχρόνως δόθηκε νέο ραντεβού για τις 22 Οκτωβρίου για τα μεγάλα συλλαλητήρια που οργανώνει το ΠΑΜΕ. Το σημερινό συλλαλητήριο είναι μια πρώτη προσπάθεια, μια πρώτη απάντηση. Θα κλιμακώσουμε αυτούς τους αγώνες και πανελλαδικά με συλλαλητήριο στις 22 του Οκτώβρη, προσπαθώντας να πάμε με κλιμάκωση για απεργία με μια πρώτη ημερομηνία στις 12 του Νοέμβρη. Θα καλέσουμε σε αυτή την προσπάθεια με γενικές συνελεύσεις και αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων. Θα καλέσουμε τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα, έτσι ώστε να οργανωθεί καλά αυτή η προσπάθεια και να είναι αντίστοιχη η απάντηση των εργαζομένων με την επίθεση που δεχόμαστε.